Οι ρουμανικές ένοπλες δυνάμεις ανέλαβαν αποφασιστική δράση χθες το βράδυ, καταρρύπτοντας πολλά ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα UAV που είχαν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας κατά τη διάρκεια επίθεσης στην Ουκρανία. Αυτή η παραβίαση από τη Ρωσία σημειώθηκε περίπου 11 χιλιόμετρα εντός του ρουμανικού εδάφους, κοντά στα ουκρανικά σύνορα, σηματοδοτώντας σαφή παραβίαση των διεθνών νόμων και προκαλώντας άμεσες απαντήσεις τόσο από τους Ρουμάνους αξιωματούχους, όσο και από το ΝΑΤΟ, το οποίο αντέδρασε άμεσα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας έσπευσε να καταδικάσει την εισβολή των ρωσικών Σαχίδ, η Γκεραν 2, δηλώνοντας: «Καταδικάζουμε στεναρά τις ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας». Βίντεο που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας έδειξαν αυτοκινούμενα αντιαεροπορικά πυροβόλα Gepard να βάλουν με μπαράζ πυρών κατά της απειλής των UAV. Πηγές επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον 3 drones καμικάζι Σαχίντ 136 καταρρίφθηκαν και βρέθηκαν τα συντρίμμια τους. Η παραβίαση του εναέριου χώρου συνέπεσε με μια μεγάλη κλίμακας ρωσική επίθεση στο Ισμαήλ, μια ουκρανική πόλη κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Το ΝΑΤΟ έδωσε εντολή άμεσης απογείωσης σε φιλανδικά μαχητικά F-18 από τις ρουμανικές αεροπορικές βάσεις για να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει την κατάσταση, αν και είναι άγνωστο αν συμμετείχαν και αυτά στις καταρρύψεις ρωσικών μη επανδρωμένων. Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η Ρωσία στόχευε σκόπιμα τη Ρουμανία, αλλά χαρακτήρισαν την ενέργεια ανεύθυνη και δυνητικά επικίνδυνη για κλιμάκωση στην περιοχή. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, εγγραφή και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις και στο site μας nemeshd.gr.